Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήλθατε στην αποψινή 323η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε πάντοτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Καλό μήνα, έχουμε πλέον εισέλθει στον Απρίλιο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, θέλω να το λέω πολλάκις και συχνά, στους Έλληνες του εξωτερικού, σε αυτή την αδάμαστη, γιατί είναι αδάμαστη, δεν μπορεί να αδάμαστη, τη φωνή του ελληνισμού η οποία ηχεί στα τέσσερα άκρα του ορίζοντος, στα τέσσερα σημεία της γης. Φίλοι και φίλες, οι Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε ένα έθνος. Είμαστε μια ομάδα. Και υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα, αλλά ποτέ δεν ξέχασαν από πού προέρχονται και τι χρέο έχουν όχι στο κράτο. Απέναντι στο έθνο. Γιατί το έθνο δημιούργησε το κράτο. Το έθνο είναι εκείνο το οποίο πασχίζουμε να διατηρήσουμε ανέγκυκτο, χρωμαλαίο, στιβαρό ή ισχυρό. Η προηγούμενη εκπομπή που αναφέρθηκα στο μεγάλο σφάλμα, όπως το χαρακτήρισα τη μειώσεω τη οροφή μαχητικών τη πολεμική μα είχε πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη επίχυση. Και ο λογικό ήταν διότι οι ορθώ σκεπτόμενοι Έλληνε, οι ορθοφρονούντε στα περί τη αμήνη, δίδαν μια, μια ακτίδα ελπίδο μέσα σε αυτά τα οποία με επιχειρήματα σα παρουσίασα. Και πράγματι, μετά από μερικέ μέρε, ο Υπουργό Εθνική Αμήνη, ο κ. Δένδια, προχώρησε σε διορθωτικές, αν μη τι άλλο, δηλώσεις. Όμως, θέλω να επανέλθω σε αυτό το οποίο ξεκίνησα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη τρίτη. Και θέλω να επανέλθω διότι, φίλοι και φίλες, είμαι από τους ανθρώπους εκείνους που θέλουν να βλέπουν το σχήμα των πραγμάτων που θα έλθουν. Με ενδιαφέρει δηλαδή, σε επίπεδο όχι απλώς αναλύσεως, αλλά σε επίπεδο στρατηγικής, κυβερνάνε, είπαμε, εστί προβλέπειν, να εντοπίσουμε μέσα στο χωροχρόνο, μέσα στα χρόνια τα οποία θα έλθουν, πιθανά σημεία τα οποία η ελληνική αεροπορική ισχύς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα και μάλιστα θα τα εξειδικεύσω περισσότερο από ό,τι την προγενέστερα αναφορά. Ως εικόνα, όπως βλέπετε, επέλεξα να σας δείξω μια όμορφη εικόνα, να πάω λίγο πιο πίσω, γιατί αξίζει να δείτε, ένα παιδάκι, το οποίο γράφει τη φράση μολών λαβέ με κυμωλία. Πάνω στα μαχητικά «Μιράζ», φένα σεζέ. Τα αεροσκάφη εκείνα, τα οποία παρελήφθησαν από την πολεμική αεροπορία, σχεδόν αμέσως μετά την πτώση της επταετίας, και μάλιστα ήταν εκείνα ακριβώ τα αεροσκάφη, εκείνη η αεροπορική ισχύ, η οποία επέτρεψε στην πολεμική αεροπορία παρά τα όσα προβλήματα έφεραν. Αλλά έφεραν νέα μαχητικά, νέα οπλικά συστήματα, άγνωστα στου στους Τούρκου. Επέτρεψαν στην πολεμική αεροπορία να έχει το πάνω χέρι για αρκετέ δεκαετίε. Και αυτή η ιδιαίτερα σχέση με τη Γαλλία συνεχίστηκε και με την αγορά των Μοιράζ 2000 BGM-EGM και αργότερα τον μοιράζεις 2.000, παύλα 5, και τώρα συνεχίζεται με τα ραφάλ. Θέλω να σας πω κάτι, πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το παιδάκι, αλλά αν υπολογίσουμε τα χρόνια που μας χωρίζουν από την φωτογραφία, ίσως να είναι ένας σήμερα επιτάμενος στα μαχητικά της πολεμικής μας αεροπορίας. Και ξέρετε, αυτή η δύναμη της εικόνος σχετίζεται ακριβώς με το βαθύτερο νόημα το οποίο εμπνέει το αεροπορικό όπλο η αεροπορική ισχύ. Την εποχή που στην ιστορία διαβάζαμε, μελετούσαμε, μαθαίναμε, γνωρίζαμε για το πώς η στρατιωτική τεχνολογία εξελισσόταν στο στρατό και στο ναυτικό, δεν είχε να κάνει σχεδόν τίποτα με την ραγδαία επανάσταση η οποία επήλθε στις στρατιωτικές υποθέσεις από την πρώτη πτήση του, αερο... του ανθρώπου, από την πρώτη χρησιμοποίηση του αεροσκάφους ως πολεμικό μέσο από την πρώτη εφαρμογή αεροπορικών δογμάτων μέσα από τους δύο μεγάλους τελευταίους παγκοσμίους πολέμους. Θα αναφέρουμε στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το αεροσκάφος ουσιαστικά έφυγε από την παιδική του ηλικία και εισήλθε στην ενηλικίωση κατά την περίοδο του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και στο τελευταίο κομμάτι του, το τελευταίο, τα τελευταία δύο έτη με την χρήση αεροθούμενων μαχητικών αεροσκαφών. Τα αεροσκάφη Μιράζε Φένα Σεζέ είχαν ήδη ξεκινήσει να συζητώνται και είχες, είχαν σχεδόν έτοιμα να παραγγελθούν από την επταετία. Όπως και τα γαλλικά Μιχή 30, τα άρματα που για πρώτη φορά έφεραν πυροβόλο των 105 χιλιοστών, όπως τα άμυχη 10 π, τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, που ήταν τα πρώτα τόμα πραγματικά τόμα στον ελληνικό στρατό, όπω ήταν οι κομπαντάντ, τα οποία έφεραν τα κατευθυνόμενα βλήματα έξω σε 38 που ήταν τα πρώτα στην περιοχή του Αιγαίου. Και έκαναν τη διαφορά. Γιατί προχωρά όμω σε αυτή την σε αυτή την ανάσυρση μνήμης. Διότι, φίλοι και φίλες, την πολεμική αεροπορία, την ιδέα την αεροπορική από την εποχή του Μωραϊτίνη, του Καμπέρου, και άλλων πρωτοπόρων μέχρι το που η πολεμική αεροπορία να εξελιχθεί, να ενηλικιωθεί και να αποκτήσει την πραγματική τη αυτόνομη κλαδική υπόσταση, ανεξάρτητο κλάδο των ενόπλων δυνάμεων, δεν ανήκει ούτε στο στρατό ούτε στο ναυτικό. Το ζητούμενο ήταν πώ θα κυριαρχούμε στου εφαίρε. Κάτι το οποίο πρόσεξε και ο αντίπαλό μα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Από το 1900. 55 και μετά. Όταν πλέον η Ελλάς αρχίζει και εισέρχεται σταδιακώς πολύ πιο έντονα στην εποχή των αεροθωμένων μαχητικών η βασική μας προμήθεια ήταν κυρίως Αμερικανικών τύπων που λόγω της το ότι η χώρα μας ήταν πτωχή και δεν μπορούσε να έχει την οικονομική δυνατότητα που έπρεπε περίμενε με υπομονή να αποκτήσει πρώτη Εάν αυτό είναι το εφικτό, μαχητικά αεροσκάφη. Θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της επτάετίας η Ελλάδα ήταν η πρώτη η οποία ενέταξε μαχητικά τύπου e Phantom 2. Μαχητικά Phantom ήταν αυτά διώξες βομβαρδισμού. Ήταν εκείνα τα οποία θα επιχειρούσαν κατά των τουρκικών αποβατικών δυνάμεων στην Κύπρο. Πέτος έχουμε τα 50 έτη και έχει και την ιδιαίτερα σημασία του αυτή ακριβώς η υπενθύμησης. Με πολιτική ευθύνη τη τότε ηγεσία δεν χρησιμοποιήθησαν. Όμω η πολεμική αεροπορία ήταν η πρώτη. Ήταν η πρώτη η οποία ενέταξε μονοκινητήρια, γαλλικά μαχητικά αμυγό ανακαθα... αναχαιτιστικά, καθαρόημα αναχαιτήσεω, τα μοιράζε φένα σε ζέ. Και έκαναν τη διαφορά στο Αιγαίο, παρέα με τα F5, μαζί με τα F4, μαζί με τα F104, που και άλλου τύπου μαχητικών αεροσκαφών. Αλλά ο αγώνας μας ήταν να έχουμε το καλύτερο αεροσκάφος με το καλύτερο πακέτο οπλικών συστημάτων που το συνόδευε. Και είναι ένα σημείο το οποίο η πολεμική αεροπορία πραγματικώς το επιδίεξε, βέβαια με την τότε απόφαση της διαιρέσεως, θυμάστε την αγορά του αιώνα, όπου αντί για ένα μαχητικό αεροσκάφος το F-16, τότε το κατασκεύαζε η General Dynamics, τώρα είναι η Lockheed Martin, επελέγει το Μοιράζ 2000, η αμέσω επόμενη ε, έκδοση, όχι έκδοση, γενεά αεροσκαφών τη γαλλική πολεμική βιομηχανία και τη πολεμική του αεροπορία, τη armée Λέρ, η στρατιά του αέρο. Τι τίτλο. Η Ελλάδα λοιπόν ήθελε να έχει πρώτη αεροσκάφο που να μην το γνωρίζει ο αντίπαλο, δεύτερον να έχει όπλα τα οποία να φέρονται δηλαδή βλήματα αέρος-αέρος σε μικρές και μεσαίες αποφάσεις αποστάσεις συγγνώμη, και δυνατόν και βλήματα αέρος εδάφους. Κάτι το οποίο δεν έγινε εφικτό. Όμως, μέσω των οπλικών συστημάτων, καταλάβαμε εγκαίρως ότι τα αεροσκάφη δεν είναι τίποτε άλλο, εκτός από μηχανές αναχαιτήσεως και πλατφόρμες μεταφοράς οπλικών συστημάτων. Και όσο η τεχνολογία προχωρούσε, τόσο πιο πολύ προσθέταμε εμπειρία που μας οδηγούσε στους σχεδιαστές των αγορών να προσαρμόζουμε τις απαιτήσει μας. Φίλοι και φίλες, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δαπανά αρκετά δισεκατομμύρια για την άμυνά της. Όπως επίσης δαπανά αρκετά εκατομμύρια για τη συντήρηση αυτών των μαχητικών. Τα εφένα έχουν αποσυρθεί. Έτσι. Γιατί ο πόλεμος διεξάγεται και σε ένα άλλο μέτωπο. Το μέτωπο της διαθεσιμότητος. Ορισμένοι δεν αντιλαμβάνονται την έννοια ότι να έχεις μία αριθμητική δύναμη 100 μαχητικών αεροσκαφών και είναι εντελώ διαφορετικό να έχεις 80% διαθεσιμότητά τους, αντί για 20, δηλαδή 20 στα 100. Να πετούν τα 80 από τα 100 και όχι τα 20. Αυτό για να επιτευχθεί απαιτείται συμφωνίες οι λεγόμενες είναι εν συνεχεία υποστηρίξεως, δηλαδή η follow on support. Φως. Για να δούμε λοιπόν φως, λογοπαίγνιο, στη συντήρηση των μαχητικών πρέπει να έχουμε εγκαίρως εγγράψεις στους προϋπολογισμούς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης και εν γέννη του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, ξέρετε, του Υπουργείου Αμήνης, Ουσιαστικά συγκυβερνάται από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών για το προσωπικό και για τα χρήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτέ οι πρόνοιε που είναι στο πλαίσιο όχι απλώ ενό Υπουργού Εθνική Αμήνη, αλλά μια κυβερνήσεω, οφείλουν να λαμβάνονται εγκαίρω υπόψη, ούτω ώστε όταν θα έρθει η στιγμή που θα ζητηθεί το χι εξάρτημα, το ψι ανταλλακτικό. Και μην πηγαίνει το μυαλό σας σε πολύ μεγάλα πράγματα. Ξέρετε, ένα αεροσκάφος ακινητοποιείται πολύ ευκόλως από μία βλάβη στο κινητήρα που λείπει ένα αλλά και από ένα απλό πρόβλημα που μπορεί να έχει στις καλύπτρες από τα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να, πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια εσωτερικά εκρηκτικά προκειμένου σε περίπτωση εγκαταλείψεως να μπορεί να σπάσει ο χειριστής και να Διασωθεί, να φύγει, να εκφύγει δηλαδή ζωντανό. Από τα των αεροσκαφών. Ναι, κοιτάξτε εδώ, τα λάστιχα, τα απλά. Φθύρονται τα λάστιχα. Αυτά όλα χρειάζονται αντικαταστάσει. Και να μην μιλήσουμε για πολύ περισσότερα και πολύ βαρύτερα ζητήματα. Αυτή λοιπόν το κομμάτι το κομμά τη διαθεσιμότητα μα στη, οδηγούσε στην επιλογή μονοκινητηρίων αεροσκαφών. Τώρα όμω μπήκαμε στην εποχή των δικινητήριων αεροσκαφών. Το κόστο πτήσεω ενό Ραφάλ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει ένα F-16 ή, ή ένα Mirage 2000. Είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο. Και αυτά ακριβώ τα αεροσκάφη έχουν την τάση να εισέρχονται στα συνεργεία με έναν συγκεκριμένο προσδιορισμένο κύκλο, αλλά ο οποίο έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος. Άρα όταν έχεις μία δύναμη φερυπίν 40 μαχητικών επίπεδου Ραφάλ ή αν θέλετε 40 μαχητικών επίπεδου F-35α, Lightning 2, θα πρέπει να γνωρίζουμε και να γνωρίζετε ότι το κόστος συντηρήσεως αυξάνεται πολύ περισσότερο. Σε ένα αυτοκίνητο όταν το αγοράζεις, λένε, σου λένε ότι έχεις κάποια χρόνια δωρεάν εγγύηση. Εδώ δεν υπάρχει δωρεάν εγγύηση. Εδώ πληρώνεις υποστήριξη. Αλλά όμως όσο το διατηρεί το αυτοκίνητο, ένα πολύ απλό παράδειγμα, εντελώ τραβηγμένο από τα σάκρα του, να φαίνεται κατά αναλογία για να καταλάβετε αυτό που θέλω να σα να σας πω, να σα εξηγήσω. Εν τότε, μετά από την πάροδο 10 ετών, το αυτοκίνητο πλέον έχει πληρωθεί περισσότερο από μία φορά στη συντήρησή του. Τα μαχητικά αεροσκάφη αυτό το χάσμα το καλύπτουν πολύ πιο γρήγορα. Γι' αυτό μια πολεμική αεροπορία είναι ισχυρά, όσο ισχυρό είναι και το τελευταίο μήνο, τη τελευταία πτέρυγα μάχη, δηλαδή σε επίπεδο διαθεσιμότητα, να έχει τη μεγιστή δυνατή διαθεσιμότητα. Η τουρκική πολεμική αεροπορία, η οποία συνδέεται στενά και συνεργάζεται με την αμυντική τη βιομηχανία, διότι από τι αρχέ του 2000 και μετά βάσει πολύ προωθημένων, προηγμένων, καλοσχεδιασμένων οργανογραμμάτων και στοχοθεσιών όπου απαιτούσαν μαζί με τις αγορές επιστροφή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας ούτως ώστε να μπορούν να παράγουν κάποια στιγμή οπλικά συστήματα ή μέρη του αεροσκάφους να είναι δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο αυτάρκη στη συντήρηση και στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των αεροπορικών τους μέσων άρχισε να μιμείται την ελληνική πλευρά, η οποία ήμασταν αρκετά καλή σε εκείνα τα χρόνια και κάποια στιγμή μας ξεπέρασε, διότι στην Ελλάδα αγνοήσαμε κάποια στιγμή, το τονίζω, αγνοήσαμε τον πραγματικό κίνδυνο που συνιστά μέσα στο πλήρωμα του χρόνου των δεκαετιών, έτσι σχεδιάζει η στρατηγική. Η στρατηγική δεν είναι μόνο ότι τα πάμε σήμερα και αύριο, μέσα τετραετία που θα είναι μια κυβέρνηση, αλλά για τα εθνικά θέματα υπάρχει στρατηγική δεκαετία, εικοσαετία, τριακονταετία και περισσότερον αυτή. Είχαν ήδη δει και βάσει την εμπειρία του εμπάργου που είχαν υποστεί από το 1974 πόσο σημαντικό ήταν να είναι αυτάρκη. Αυτό λοιπόν το όνειρο άξιο να γίνεται πραγματικότητα. Ήμουν από εκείνου που περιέγραφα στα άρθρα μου στο σύγχρονο στρατό, σύγχρονη αεροπορία και ναυτικό, στην αμυντική επιθεώρηση, στη στρατιωτική ισορροπία και γεωπολιτική, στο defensepavlapoint.gr, στον Ιμφογνώμονα και παλαιότερα και στο On Alert, την τάση της Τουρκίας να θέλει να κυριαρχήσει στηριζόμενη σε μια πολύ καλή αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, για την οποία πλήρωναν πάρα πολλά χρήματα. Εμείς Κάπου στη δεκαετία του 2000, λίγο μετά την Ολυμπιάδα του 2004, δεν αντιληφθήκαμε το τι ακριβώς θα συνέβαινε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Γιατί ακριβώς από εκείνη τη χρονολογία, ενδεικτικώς σας την αναφέρω, ξεκίνησε το άλμα της Τουρκίας στους εξοπλισμούς που είχαν ως επίκεντρο την ανάπτυξη της εγχωρίου αμυντικής βιομηχανίας σε όλα τα επίπεδα. Ξηρά, θάλασσα, αέρα και στο ηλεκτρονικό φάσμα. Στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Εμεί είχαμε ευκαιρίε, σημαντικέ ευκαιρίε, να έχουμε στη χώρα μα τη δημιουργία ενό EW House, δηλαδή ένα οίκου ηλεκτρονικού πολέμου. Πού? Στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Πότε? Όταν αποφασίσαμε τι οξοπλισμό θα έφεραν τα F-16 ε, Block, Block 52, τα οποία είχαν παραγγελθεί από την κυβέρνηση Σιμίτη. Οι Ισραηλοί της Ελίστρα είχαν έρθει και είχαν προτείνει το σύστημα Ακελέα. Ναι, είναι η παραφθορά του Αχυλεύ. Προβλεπόταν η δημιουργία ενό οίκου στην ΕΑΒ και μάλιστα. Θα είχαμε και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη των απειλών, να τις επαναπρογραμματίζουμε. τι επαναπρογραμματίζουμε. Ό,τι καλύτερο για ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσαμε να το εξελίξουμε. Τι απέγινε αυτή η αμυντική βιομηχανία, αυτό το πνεύμα. Χάθηκε. Ξεχάστηκε. Απολωτριώθηκε. Απορροφήθηκε. Και ουσιαστικά φτάσαμε στο μνημόνιο, την εποχή τη μνημονιακή, και το τελευταίο που μα απασχολούσε ήταν η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ήδη όμω είχαμε χάσει πάρα πολλά χρόνια. Και όταν χρειάστηκε να κοιτάξουμε τον εαυτό μα στα μάτια, διαπιστώσαμε ότι ακριβώ εξαιτία αυτή τη αδυναμίας μα είχε ανέλθει σε πολύ υψηλό βαθμό <coughs> η τουρκική επιθετικότητα. Ο αναθεωρητισμός Τουρκικός στεναθωριτισμός. Και στερήθηκε μόνο σε τη χάρπα στα δόγματα, παράνομες αξιώσεις, αλλά σε έναν πολύ καλό σχεδιασμό που παρακολουθούσε το τι συνέβαινε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και προσπαθούσε όχι απλώς να καλύψει το χάσμα που όπου υπήρχε, αλλά να φτάσει σε τέτοιο σημείο, τόσο ώστε να μην μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ευτυχώς για μας, αυτή η τουρκική αιμονή, του έστρεψε πλήρω την αμυντική του βιομηχανία, με ό,τι θετικό και αρνητικό υπάρχει, και, τους, και τα δεκάδε δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία ίσω και εκατοντάδε θα κατευθύνονταν στι αγορέ του εξωτερικού, εστράφησαν με στρατηγικό στόχο, προσωπική του απόφαση, και στην ενίσχυση και την οικοδόμηση μια προτύπου αμυντική βιομηχανία. Σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, σε εθνικό, πανεθνικό επίπεδο, οι Τούρκοι κέρδισαν το στοίχημα και προχώρησαν ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα, τρία βήματα, αναγνωρίζοντας ότι εμείς δεν μπορούσαμε να διαθέσουμε τα αντίστοιχα ποσά, δεν είχαμε τι αντίστοιχε υποδομέ. Παράδειγμα, ο, εμείς έχουμε τα μετοχικά ταμεία στρατού, ναυτικού και αεροπορίας. Είναι τρία μετοχικά ταμεία. Το αντίστοιχο τη Τουρκία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο Γιακ, όπω το ονομάζεται, είναι θα μπορώ να σα πω ο Βαρδινογιάννη, ο Λάτσης, και όποιον άλλον θέλετε, μεγάλο και ο Μιτυλινέο μαζί. Τυχαία τα ονόματα που επιλέγω. Γι' αυτό και αγοράζουν και δηληστήρια στο εξωτερικό, έχουν αγοράσει τη φιλανδική βιομηχανία η οποία παράγει χάλιβα κάνουν τέτοιου είδου κινήσει. Εδώ θα είχαν περάσει σε πολιτικά συνέδρια, είχε θα είχε φωνάξει αντιπολίτευση, θα είχαμε ένα σωρό σκάνδαλο, σκάνδαλο διαρροέ, πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα και δεν θα γινόταν τίποτα. Αυτά όμω είναι κακοδαιμονίε και πρέπει να τι ξεπεράσουμε. Και θέλω να φτάσω στο ζητούμενο τη σημερινή παρουσιάσεω με αφορμή την πολεμική αεροπορία. Όταν θέλουμε να λέμε ένυψη κρατή, δηλαδή πάντοτε να, να Κρατείς, δηλαδή να κυριαρχεί στα ύψη σημαίνει να είσαι ισχυρότερο, να είμαστε ισχυρότεροι ξέρετε δεν είναι μόνο αυτός που έχει το καλύτερο αεροσκάφος σαν πλατφόρμα αυτός που θα επικρατήσει το 1973 συνέβη κάτι στον στην περιοχή της Συρίας και έχει καταγραφεί ως η μεγαλύτερα καταστροφή αεροσκαφών στη σύγχρονη αεροπορική ιστορία εξαιτία του ηλεκτρονικού πολέμου. Πάνω από την κοιλάδα Μπεκά, όπου ήταν γεμάτη από σοβιετική κατασκευή αντιαεροπορικά συστήματα, συστοιχίε ολόκληρε, οι Ισραηλινοί με κάποια δολώματα προσέλκυσαν την Συριακή αεροπορία, ίσω η καλύτερα αεροπορία τη Μέση Ανατολή από αυτού που ήταν σύμμαχοι στο Ανατολικό Μπλοκ και τους οδήγησαν σε μία παγίδα όπου χρησιμοποιώντας τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου τύφλωσαν τα μαχητικά τους και προχώρησαν σε καταρρύψεις 82 τουλάχιστον συριακών μαχητικών. ΜΚ-23, ΜΚ-21 και πολλών άλλων εκδόσεων. Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ που έφτασαν ανώτατα στελέχη της Σοβιετικής Αεροπορίας στη Δαμασκό για να δουν τι συνέβη. Διότι αν αυτό συνέβη κατά δικού του εξοπλισμού, τι θα συνέβαινε σε έναν πόλεμο, σε μια επιχείρηση, σε μια αερομαχία πάνω από την Ευρώπη ή πάνω από τον Ατλαντικό. Το αποτέλεσμα ήταν απλό, ήταν, ήταν ένα. Ηλεκτρονικός πόλεμος. Όταν οι Τούρκοι παρήγγυλαν τα μαχητικά τους, τα καινούργια τα F-16 Block 70 σε επίπεδο Viper, μαζί με αυτά Παραγγέλθηκε ένας μεγάλος αριθμός, κάπου 168, να το ξαναπώ, 168 συσκευών ηλεκτρονικού πολέμου, η οποία ονομάζεται Integrated Viper Early Electronic Warfare System. Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο στην πτήση σχετικά με αυτό. Και μπράβο στα παιδιά που το ανέδειξαν. Έχω πει σε παλαιότερε εκπομπέ ότι εμεί με το ασπί βίο το οποίο επεκράτησε το Ισραηλινό Αχελαίο παλαιότερα, που έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, ένα παλαιότερη γενιά, με αυτό εξοπλίζουμε το τελειότερο μαχητικό μα το οποίο είναι η έκδοση Viper. Δεν έχουμε φροντίσει, και εδώ θα πρέπει να κάνουμε βήμα χθες, χθες τέτοιο βήμα, στην προμήθεια ενός προηγμένου αντιστοίχου ή και του ιδίου, αν θέλετε, ηλεκτρονικού συστήματος, συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου. Εάν δίνεις δισεκατομμύρια για αγορές μαχητικών και αγνοείς είτε σκεμένος τη λέξη σκεμένος για να μην με παρεξηγείτε, την λέω, διότι όταν είσαι όχι ευμερδοπόλης, ούτε απλώς αναγνώστης, αλλά είσαι στέλεχο πολεμική αεροπορία, δεν μπορεί να μην γνωρίζει τι σημαίνει ηλεκτρονικό πόλεμο και τι σημαίνει να έχει ο αντίπαλο ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο είναι καλύτερο από σένα. Γιατί το ICMS τον μοιράζει 2.000 παύλα 5 παραδείγματο χάρη, όταν, σηκώνω, όταν έμπαινε στη λειτουργία, καταλάβαινε πολύ καλά ο αντίπαλο τι σήμαινε αυτό ακριβώ το ηλεκτρονικό σύστημα. Ή το αντίστοιχο το σπέκτρα το οποίο φέρει το Rafale το F3. Αυτά είναι τα εργαλεία που μπορείς να κερδίσεις έναν πόλεμο. Ας μην κάνουμε το λάθος, παύλα ιστορικό σφάλμα, και αφήσουμε τα τελειότερα μαχητικά μας αεροσκάφη χωρίς να φέρνουν το τελειότερο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου. Όμως θα επανέλθω σε αυτό με πολύ περισσότερα στοιχεία και την άποψή μου πάντοτε σας μεταφέρω για να καταλάβουμε ότι ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στον αεροπορικό τομέα όποτε αυτό συμβεί ή εδώ είτε στην Κύπρο είτε αλλού θα ξεκινήσει από, τον ηλεκτρονικό, από το ηλεκτρονικό φάσμα. Μιλάμε για δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις. Μιλάμε για επιχειρήσεις που εμπλέκονται αισθητήρε, αντίμετρα, υποστηρίξεως, αντίθετα, στοιχεία ηλεκτρονικού πολέμου σε ξηρά θάλασσα και αέρα. Υπάρχει ένας πόλεμος αόρατος. Όποιος τον κερδίσει θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της νίκης. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με περισσότερα. Επανήλθαμε. Φίλοι και φίλες. Πριν από λίγο, πριν από λίγες ημέρες, στο Bloomberg, το γνωστό πρακτορείο ειδήσεων, πέρασε στα ψηλά σχεδόν μία είδηση η οποία όλον τον ειδικό τύπο τον εντυπωσίασε και ασχολήθηκε με τεπιτάσους. Ποια είδηση είναι αυτή. Μία μεγάλη συμφωνία, μέγα συμφωνία, Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας που αφορά τι, την κατασκευή και την προμήθεια πυρομαχικών με επίκεντρο εκείνα τα βλήματα των 155 χιλιοστών που χρησιμοποιούνται στα αυτοκινούμενα οδηγοβόλα. Έτιο, οι μεγάλες ανάγκες, η δίψα, η τεράστια της Ουκρανίας για πυρομαχικά. Μέσον, οι καλές επιδόσεις της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και κατασκευή πυρομαχικών, αποτέλεσμα μία συμφωνία, καταρχήν η τουρκική ΡΕΠΚΟΝ, θα κατασκευάσει το 30%, αυτά τα λέει το Bloomberg, έτσι, όλων των βλημάτων των 155 χιλιοστών που θα παραχθούν στις Ηνωμένε Πολιτείε μέχρι το 2000, το 2025 με γραμμή έως στο Τέξας. Μα έτσι φτιάχνεις στρατηγικούς δεσμούς. Έτσι χρησιμοποιεί την αμυντική σου βιομηχανία. Επίση, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, πάντα συμφώνω του Bloomberg, θα προμηθευτεί 116.000 βλήματα των 155 χιλιοστών από την εταιρεία Arca Defense. Ομοίω τουρκική. Γιατί σα τα λέω αυτά. Θα περίμενα να δω τα ελληνικά αμυντικά συστήματα σε μια αντίστοιχη μεγαλειώδη συμφωνία. Αλλά η κατάσταση δεν αξίζει καν να σχολιαστεί. Πάρα πολλά χρόνια πέρασαν χωρίς να γίνει επιτέλους κάτι. Εγώ αυτά τα χρόνια θα τα περιόριζα την τελευταία διετία όπου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Άντε να δώσουμε και έξι μήνες παράταση, να πούμε τον τελευταίο ενάμιση έτος. Έπρεπε λοιπόν στο τελευταίο ενάμιση έτος τα ελληνικά αμυντικά συστήματα να έχει βρεθεί τρόπος να συνεχίσουν, να παράγουν, να επενδύσουν να βρουν μια στρατηγική συνεργασία η οποία θα παράγει αυτοτελή ολόκληρα βλήματα των 155 χιλιοστών και όχι γεμίσματα, το τονίζω πάλι, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια βιομηχανία, αν μας ζούσε ο Μποδοσάκης, θα είχε σηκωθεί από τον τάφο του και θα... μακάβριο αυτό που λέω, και θα ούρλιαζε, θα καταριόταν. Είναι αδύνατον και αδιανόητο να χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες. Κοιτάξτε, έκανε λοιπόν η Τουρκία. Βρήκε μια την ευκαιρία που σχετίζεται με την ανάγκη, τη δίψα της Ουκρανίας για πυρομαχικά και έκαναν συμφωνία και πήγαν και έφτιαξαν στο Τέξας των ΗΠΑ εκεί δομή να παράξουν βλήματα και ένα άλλο σημείο είναι η μεταφορά πρώτων υλών. Αλήθεια, σε επίπεδο πρώτων υλών στην Ελλάδα τι κάνουμε. Είμαστε καλά, όλα εντάξει. Δηλαδή, αν αύριο χρειαστούμε μια παραγγελία 116.000 βλημάτων έχουμε την πρώτη ύλη. Να το κάνουμε να τα παράξουμε, να τα συναρμολογήσουμε, να τα κατασκευάσουμε. Ή θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε με mail στο εξωτερικό. Έχετε αυτό, μας λείπει το ένα, μας λείπει το άλλο. Θέλω να πιστεύετε ότι δεν υπάρχει και ότι η Ελλάδα σαφώς και είναι αυτάρκης. Θα ήταν αδιανόητο κάτι διαφορετικό. Αδιανόητο. Ας δούμε λοιπόν για μία ακόμη φορά τι έχει κάνει η γειτονική χώρα και ας παραδειγματιστούμε για το πώς πρέπει να δράσουμε χθε. Ούτε σήμερα ούτε αύριο. Πάμε στην επόμενη εικόνα και σκηνοθέτε. Έγιναν λοιπόν οι τουρκικέ εκλογέ. Δεν είμαι ο καταλληλότερο να σα εξηγήσω πώ και τι συνέβη. Όμω θέλω να σα δείξω το συγκεκριμένο χάρτη. Με κόκκινο είναι οι περιοχέ όπου κέρδισαν στι τοπικέ δημοτικέ ε, εκλογέ οι υποψήφοι του ε, του, του του ΜΕΧΑΠ, του συγγνώμη, που είναι το Ρεποπαλικανικό κόμμα. Μεγάλος νικητής ο Ακρέμ Μάμογλου στην Κωνσταντινούπολη. Η, Προύσα, η Άγκυρα, η Σμύρνη, η Ατάλια, τα Άδανα. Ήταν από τις πόλεις οι οποίες ουσιαστικώς βεβαιώθηκε η συντριπτική υπεροχή των Κεμαλιστών. Εδώ είναι οι περιοχές που έχουν κερδίσει οι Κούρδοι, ένα πολύ ενδιαφέρον είναι η, ε, αυτό με το ροζ χρώμα, που είναι ένα νέο κόμμα που λέει το νέο... Ε, ε, ένα νέο κόμμα, το Yi παρτί το οποίο είναι της Axener, το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά. Το άκ παρτί είναι με το πορτοκαλί, όπως έχετε δει. Θέλω, όμως, να σας δείξω κάτι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το που βλέπετε με το ροζ, που πήρε περίπου το 6%, το έχει ο Ερμπακάν, ο διάδοχο του Νεσμεντίν Ερμπακάν, και είναι αμυγό Ισλαμιστικό κόμμα και δείχνει πώ σε κάποιε περιοχέ αρχίζει η κοινή γνώμη, η οποία είναι βαθιά Ισλαμιστική στην Ανατολία, και όχι μόνο, να μεταστρέφεται από το ΕΧΠΑΤΗ σε άλλου πόλου. Αυτό θα το δούμε. Χαρακτηρίστηκε ω μεγαλειώδη ήττα του Ερντογάν κλπ. Κλ. Κλ. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο. Ο φίλο μου Νίκο, ο Νικόλαο, ο, ο διπλωμάτη, δεν θέλω να αναφέρω το επώνυμό του, μου έδωσε μια ωραία ιδέα. Μου λέει Γιαννή, κοίταξε να δει. Μάλιστα ο γιο του, του, του την προώθησε. Άμα πα, μου λέει και δει το χάρτη, θα καταλάβει, μου λέει, ότι ό,τι είναι με κόκκινο, βγαίνω λίγο απ' έξω για να το δείτε, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η ρωμαϊκή Βυζαντινή, μικρά Ασία-Ανατολία και όλο το υπόλοιπο είναι η περιοχή την οποία είχαν καταλάβει οι Σελτζουκίδες. Δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα αυτό. Άλλωστε, οι περιοχές αυτές είναι σταθερά προσανατολισμένες προς τη Δύση. Όχι όμως προς την ειρήνη. Ο νικητής των εκλογών δεν κραδένει κλάδο ελέας. Πυροβόλο κραδένει. Ο κύριος Ιμάμογλου δεν είναι απλά ένας φέρελπης πολιτικός στην Τουρκία. Είναι ο παδός του κεμαλικού εθνικοσοσιαλισμού. Μην απατάστε, μην αυταπατάστε, μην στρουθοκαμιλίζετε όλοι όσοι πιστεύετε ότι η νίκη του ημάμογλου σηματοδοτεί νίκη της δημοκρατίας και είναι ευκαιρία για την Ελλάδα. Απλά να καθίσετε και να δείτε τις δηλώσεις του για την Αγία Σοφία, για το Αιγαίο, για τα νησιά μας, για την Κύπρο και θα καταλάβετε ότι ο Ιμάμογλου είναι ένας άλλος Ερντογάν ο οποίος βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Μα και ο Ερντογάν όπως και ο Μογλού, είναι οι όψει του ιδίου νομίσματος. Του νομίσματος που γράφει νεοθωμανικός αναθεωρωτισμός η Τουρκία είναι ρεβιζιονιστική δύναμη, αναθεωρητική δηλαδή, και ο ημάμογλου είναι ο πλέον πρόσφατος, ο πλέον καινούριο εκπρόσωπος. Αν η εικόνα της Τουρκίας του 2027, φερρυπίν είναι μια εικόνα που θα έχει τον Ιμάμογλου, ουέ και αλίμονος εκείνους που νομίζουν ότι ο Ιμάμογλου αυτομάτως θα αναιρέσει τα της γαλάζιας πατρίδος, τα του κάζους μπέλι και όλων εκείνων των νομικών φλιναφημάτων, των συμφωνιών με την Λιβύη κλπ. Και, και τον περιορισμό της Αιγιαλίτιδος ζώνης και γενικότερα της κυριαρχίας της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μην κάνετε τέτοιο λάθος. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η άγνοια. Θα πρέπει λοιπόν στην Ελλάδα να έχουμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες πολύ σημαντικά κέντρα τουρκικών σποδών, σπουδών που θα μπορούσαμε να μελετάμε εμείς, είμαστε γείτονες, έχουμε πολλά χρόνια μαζί μιας παράλληλης αντιπαραθέσεως, έτσι, η Τουρκία είναι κατακτητική δύναμη στην Κύπρο, η Τουρκία είναι δύναμη η οποία απειλεί τα συμφέροντα του ελληνισμού σε όλη την Ιφίλιο και είναι μια ακρεφνώς Ισλαμική χώρα η οποία εξαιτία ακριβώς αυτής της βάσεώς της δείχνει Ακραίε επιθετικές τάσεις και εκπονή αντίστοιχε στρατηγικές. Μην αυτά πατάστε. Ο ημά δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά ο οπαδός εκείνων οι οποίοι εσφαγίασαν τους Αρμενίους, τους Έλληνες και τους Ασσυρίου στην Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη. Ας το έχετε καλά στο μυαλό σας. Πάμε στην επόμενη εικόνα και ασυρίζουμε. Μάλιστα. Θα μπορούσε να ήταν πρωταπηλιάτικο αστείο, αλλά δεν είναι. Για δείτε λίγο την εικόνα. Περιοχή Εϊλάτ, λιμάνι στο νότιο Ισραήλ, στον κόρπο της Ακαμπά. Είναι μεταξύ Ιορδανίας, Ισραήλ και Χερσονήσου του Σινά, που ανήκει στην Αίγυπτο. Αυτή είναι μια ταυτικά πατύπου που 4,5 του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού. Εδώ πίσω βλέπετε μία ζημία που έγινε από ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, ένα drone, το οποίο εκτοξεύθηκε από το Ιράκ, παρακαλώ, και είχε στόχο το πλοίο. Δεν κατάφερε να πλήξει το πλοίο, αλλά η ακρίβειά του να προσβάλλει το κτίριο πίσω του είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρόκειται μάλλον για ένα τύπου Σαχέντ 136, είναι από τα γνωστά εδώ το βλέπετε, Ιρανική κατασκευή και δημιουργία drone, τα οποία εκτοξεύονται από πολύ μεγάλε αποστάσεις. Οι Χούθη, για παράδειγμα, τα εκτοξεύουν από αποστάσει 2.000 χιλιόμετρων, όχι 200, 2.000 χιλιόμετρων με στόχο το Ελλάδ. Και αυτά δεν περιμένουμε να τα δούμε μόνο με τους χούθης. Τα βλέπουμε καθημερινά στην Ουκρανία. Αλήθεια τις αποστάσεις μεταξύ δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας, αλλά και από αλλού, και από τη Λιβύη, να σας βάλω εγώ έτσι ένα πιο δύσκολο σχέδιο, πρόβλημα, ακόμα μια πιο δύσκολη άσκηση ακόμα, ή και από άλλη περιοχή στην ευρυτέρα περιφέρεια. Έχουν ουσιαστικώς εκμηδενιστεί από πλευράς επιχειρησιακών κινδύνων με αυτά τα νέα τύπου οπλικά συστήματα, γιατί είναι οπλικό σύστημα. Μια δύναμη η οποία δεν χρειάζεται να δαπανίσει δισεκατομμύρια, αλλά μερικέ δεκάδε χιλιαδες δολαρίων, μπορεί να φτιάξει μια πολύ αξιόλογη αρμάδα μη επανδρομένων αεροσκαφών, τέτοιου τύπου, ή να τα προμηθευτεί <coughs> <coughs> από το Ιράν ή από άλλη μια χώρα. Συγγνώμη. και να τα χρησιμοποιήσει επιχειρησιακώ εναντίον στόχων σε ξηρά, θάλασσα, ίσως και αέρα. Αυτό που έγινε εχθές, 1η Απριλίου, στο Ισραήλ, δεν αρκεί να μας προβληματίσει. Το να προβληματιστούμε και μετά να πιούμε όλοι ένα ωραίο καφέ και να προκαλέσουμε μια ωραιότατη σύσκεψη, δεν λέει τίποτα. Πρέπει να καταστεί σημείο του αμυντικού μας δόγματος κεφάλαιο, ξεχωριστό, με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, άκρος απόρριτο και φυσικά να ενεργοποιηθεί η αμυντική βιομηχανία και αν δεν υπάρχει, κάποια γκαράζ, κάποιες πολυκατοικίε, κάποια κτίρια, πεπαλαιωμένα ή μη άχρηστα από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πώς να μετατρέπουν το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Πάμε στην επόμενη εικόνα και Σκηνοθέτα. εξαιρετική εικόνα του Κωνσταντίνου Παπά, 1η Απριλίου του 1955, η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, ή όπω είναι γνωστή ω ΕΟΚΑ, ξεκινάει τη δράση τη. Και εδώ ο στρατηγό Γρήβα, διγενή. Φίλοι και φίλε, το αίτημά του δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα. Ποιο ήταν το αίτημα αυτών των πατριωτών, Ένωση ένωσης ή θάνατος. Αντί λοιπόν ελευθερία ή θάνατος, ένωσης ή θάνατος. Η Κύπρος είναι άλλο ένα ελληνικό κράτος. Η Κύπρος δεν είναι η Κύπρος που προσπαθεί η Τουρκία και διάφοροι άλλες δυνάμεις της περιοχής να αλλάξουν τη δημογραφική της φυσιογνωμία μέσω της λαθρομεταναστεύσεως. Η Κύπρος δεν είναι η Κύπρος όπου το Ακέλ θα καταγγέλει το διγενή το βρύβα όταν Ιδρύθηκε η Όκα. Όχι. Η Κύπρος είναι μία και είναι ελληνική. Είναι ελληνική γιατί είναι η ψυχή της Ελλάδος. Στον 21ο αιώνα η ψυχή της Ελλάδος έχει μεταφερθεί στην Κύπρο. Εκεί αγωνίζεται ο ελληνισμός. Εκεί βρίσκεται η υποκατοχή. Υπάρχουν στην Καρπασία τα κορδιά των εκλοβισμένων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα σπίτια τους. Υπάρχουν και δεν τους χωρίζει η θάλασσα. Τους χωρίζουν μέτρα γη Υπάρχει το έσχος του 1974 και του εθνική ντροπή που δεν έχει ακόμα ξεπληθεί. Το ότι δώσαμε μία μάχη χωρίς να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Τα φάντομ δεν πέταξαν στην Κύπρο. Τα υποβρύχια Type 209 δεν είχαν καταπλέψει εγκαίρος πρώτης αποβάσεως. Ο στρατός που βρισκόταν εκεί έδωσε τον καλύτερο εαυτό του και στον πρώτο επί και στο δεύτερο, επί δημοκρατίας ατύλα. Όμως δεν ενισχύθηκε. Και η Κύπρος σήμερα διαπράττει ένα συνεχιζόμενο ιστορικό σφάλμα. Αγνοεί την πραγματική ουσία και τη φύση της απειλής. Φυσικάζει. Αντί σήμερα τα επιτελεία Ελλάδος και Κύπρου να σχεδιάζουν από κοινού δράσεις νέες και τεχνολογίες, οπλικά συστήματα, νέες αγορές, Αυτά απομένουν σε επίπεδο φιλικών συζητήσεων. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι πάντα η Ένωση. Γιατί η τουρκική εισβολή το 1974 ακριβώς προκάλεσε το μεγαλύτερο ερώτημα. Δηλαδή η Κύπρος θα πρέπει να είναι ένα ανεξάρτητο κράτος ορθών. Να τα αποτελέσματα. Και ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας. Να καταλάβει και να προσαρτήσει το βορρά. Και αν συμβεί αυτό, Τότε αυτομάτω να έχει όμοιρο τον Νότο. Όλοι αυτοί οι αγωνιστέ γνώριζαν ότι η Κύπρο μπορεί να διασωθεί μόνο όταν είναι ενωμένη με την Ελλάδα. Και ενωμένη με έναν όχι μόνο απλό δεσμό αίματο, αλλά με έναν θεσμικό δεσμό. Η Κύπρο είναι ελληνική. Μα ανάγκασαν πράγματι να δεχθούμε την ανεξαρτησία για να επιληθεί το Κυπριακό και να υπάρξει ένα κράτος το οποίο είχαν φροντίσει εκείνοι που γνώριζαν πάρα πολύ καλώ τι αδυναμίε των Ελλήνων να φέρουν τι κερκόπορτε ήδη εντό των τυχών. Και όχι μία, αρκετέ. Εύχομαι λοιπόν στο μέλλον, όταν ο Ελληνισμό θα ανακάμψει, γιατί θα ανακάμψει ο Ελληνισμό, η Ένωση να γίνει πραγματικότητα. Γιατί υπάρχουν και κατεχόμενα στη Βόρειο Ήπειρο και η Κύπρος που είναι ελληνική. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Όταν το είδα για πρώτη φορά, έβαλα τα γέλια. Όταν διάβασα γιατί ακριβώς πρόκειται, γέμισα οργή. Κακώς γέμισα οργή, γιατί μωρένει κύριος όν βούλεται από λέσε. Μια ομάδα από συγκεκριμένο χώρο, κοινωνικό χώρο, με χρήματα του δημοσίου, προχώρησε σε μια παράσταση και στο τέλος εμφανίστηκε αυτή η συστοιχία ανθρώπων και φθόγκων και γραμμάτων. Destroy Greece. Δεν υπάρχει πιο αγνή έκφραση στις wOK κουλτούρας, αυτή που αποδομεί την πατρίδα, το έθνος, τη θρησκεία, την οικογένεια. Μα το κύτταρό μας όλων είναι η οικογένεια. Καταστρέψτε την Ελλάδα. Ακόμα και πρωταπριλιά να ήταν, δεν θα μπορούσε αυτό να εμφανιστεί ούτε καν ως σύνθημα. Ακόμα και σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που ακούγονται τα μύρια όσα, τέτοιο σύνθημα είναι ένα σύνθημα πολύ εθνικιστικό από πλευρά των αθνοαποδομητών. Ένα σύνθημα το οποίο προσβάλλει όλους εμάς οι οποίοι είμαστε μέλη της κοινότητας, της εθνικής κοινότητας των Ελλήνων. Ένα σύνθημα το οποίο έρχεται και εδώ θέλω να καταλήξω πώς φτάνουμε σε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια παιδεία. Κάποιοι τους εκπαίδευσαν. Κάποτε ήταν παιδιά. Είχαν πατέρες, είχαν μητέρες, είχαν παππούδες και γιαγιάδες. Είχαν ένα κοινωνικό περιβάλλον, ένα οικογενειακό περιβάλλον. Και θυμήθηκα κάποια πράγματα τα οποία θα είχα ακούσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πριν από 30 χρόνια. Πρώτη τριακονταετία λοιπόν, στην ελληνική αγωγή, είχε γίνει μια συζήτηση σχετικώ με το πού πάει η γλώσσα, τι γίνεται με την ιστορία μα. Και ήταν προφανέ μια πολύ όμορφη συζήτηση, μια ουσιαστική συζήτηση που είχε να κάνει με την διαδικασία ενό γλωσσικού αφελενισμού. Γιατί γλωσσικού αφελενισμού. Διότι μετά την Τελευταία μεταρρύθμιση, όπου αφαιρέθηκε το πολιτονικό ή το άνεστα πνεύματα κτλ., όλοι τότε καθησύχαζαν και έλεγαν ότι με ανησυχείτε, αυτό είναι στο πλαίσιο τη εξελίξεω τη γλώσσα, η γλώσσα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και μάλιστα η γλώσσα θα, υπερ, θα μπορέσει να περάσει και να υπερχεράσει όλα τα εμπόδια και μη σα απασχολεί εν ολίγη, πηγαίνετε για ύπνο. Πέσαμε λοιπόν για ύπνο για αρκετέ δεκαετίε και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι από το εκπαιδευτικό μα σύστημα δεν παράγονται εκείνε οι προσωπικότητε που πρέπει, γιατί μιλάμε για προσωπικότητε, κάθε παιδί είναι μια προσωπικότης... Που γνωρίζουν καλό την ελληνική, που μπορούν να γνωρίζουν την ιστορία, να έχουν μια καλή πατριδογνωσία, να γνωρίζουν γεωγραφία, να γνωρίζουν και φυσική και μαθηματικά και λογοτεχνία και βιολογία και όλα εκείνα τα μαθήματα μαζί με τα αρχαία ελληνικά, που είναι η βάση της παιδείας μας, που είναι η ρίζα μας. Όλα αυτά Σταδιακώ και με τα διάφορα εκπαιδευτικά πειράματα, οδήγησαν στον αφελινισμό τη γλώσσα και τη ιστορία σε σημαντικό βαθμό. Διαβάζει τα βιβλία τη ιστορία σήμερα και αγανακτεί. Και λε, μα είναι ποτέ δυνατόν τα ίδια μαθαίνει, παραδείγματο χάρη, μάθαινα εγώ, είμαι του 1965, με εκείνα, παραδείγματο χάρη, που μαθαίνουν τα σημερινά παιδιά. Πού είναι η έλλειψη εθνική παιδεία. Παντού τη βλέπει, τη διαπιστώνει σε ερωτήσεις που κάνεις σε έναν κόσμο ο οποίος με τα κινητά, με το Twitter, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, ε, και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως έχει μια πασπερμία ειδήσεων μπορείς να, μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Αλλά τι συλλέγεις από όλα αυτά. Σχεδόν τίποτα. Και απομένει στους παλαιοτέρους, στον παππού, στη γιαγιά, στο θείο, στη θεία, στον πατέρα και στη μητέρα να μάθουν τα παιδιά τους και τα παιδιά των φίλων τους, όταν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, του συγγενείς τους, γράμματα. Να τους μάθουν πράγματα τα οποία οι Έλληνες στηριχθήκαμε σε αυτά, κάμαμε την Επανάσταση του 1821 και δημιουργήσαμε ως νέο έθνο, ως έθνος κράτος. Δεν ήμασταν νέο έθνος, ήμασταν αρχαίο έθνος. Και δεν περιμέναμε την Επανάσταση του 1789 τη Γαλλική να μας πει ότι είμαστε ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. Είμαστε όμεμοι, ομόγλωσοι, ομόδοξοι. Ακούω πολλά πράγματα από πάρα πολλούς αυτή την περίοδο και επί τη ευκαιρία της 25ης Μαρτίου, της επαιτίου που βιώσαμε και εορτάσαμε, όσοι εορτάσατε, το προηγούμενο διάστημα. Οι Έλληνες είμαστε μια συνέχεια. Οι έρευνε στο DNA στη γενετική αποδεικνύουν τη συνέχειά μας. Τίνουμε όμως να είμαστε ασυνεχείς σε θέματα που αφορούν τη γλώσσα και την ιστορία μας. Τίνουμε να θέλουμε να αφομοιώσουμε ξένες πρακτικές, τη γοκ κουλτούρα εν τα κοινωνικά φύλλα και όλα τα άλλα, τα οποία είναι αποδομητικά. Φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε σε διαδηλώσεις το να πεθάνει η Ελλάδα να ζήσουμε εμείς, σε εκδηλώσεις επίσημες το Destroy Greece και θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εξτομίζουν τέτοια πράγματα και τα πιστεύουν, θέλουν δηλαδή να καταστραφεί η Ελλάδα και το βλέπεις και σε τείχους, το βλέπεις σε αφήσει. Είναι μια γενιά η οποία είναι χαμένη. Μην τα βάζετε με αυτή τη γενιά. Μην τα βάζετε με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν γνωρίζουν ούγαρ είδαση τι πηγούσε. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Δεν τους έμαθε κάποιος αυτό που έπρεπε να μάθουν. Έζησαν μέσα τους μια άλλου είδους καταστολή. Και αυτό ακριβώς είναι ένα κοινωνικό πρότυπο το οποίο θέλουν ορισμένοι να παρουσιάσουν στην κοινωνία μας. Εμείς είμαστε οριζοντίως και καθέτος αντίθετοι με αυτά τα κοινωνικά πρότυπα. Εμείς είμαστε υπέρ της και του έθνους της συνεχεία. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα αυτά να διαφεύγουν, να διαλάθουν τις προσοχή μας. Και όταν τους ρωτάμε αν γνωρίζουν πέντε πράγματα, οι περισσότεροι εξ αυτών, αν δεν έχουν εμποτιστεί με το δηλητήριο του διεθνισμού και άλλες τέτοιου είδους κα... νοητικές παρεκτροπές, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, έτσι. Καθένας διαβάζει, μελετά, έρχεται, εκτρέπεται, παρεκτρέπεται και επανέρχεται. Πάντα το υπάρχει ο δρόμος της συγνώμης και της επιστροφής. Όταν γνωρίζει κάτι και έχει το θάρρο να πει ότι αυτό που, που γνώριζα και που έμαθα είναι καλύτερο και ορθότερο από αυτό που πίστευα προηγουμένω, επανεντάσσεσαι στη μεγάλη κοινωνία του έθνου. Και το έθνο σε περιμένει πάντοτε με ανοιχτέ αγκάλε. Δεν καταδικάζουμε κανέναν και δεν κυνηγούμε κανέναν. Όλοι είναι Έλληνε. Το DNA του το λέει. Και ω Έλληνε έχουμε το μεγάλο θράσος στο ιστορικό να διαφωνούμε μεταξύ μα. Να διαφωνούμε για αυτό που είμαστε, για αυτό που λέμε, για αυτό το οποίο πράττουμε. Δεν θα γινόταν αλλιώ, Έλληνε είμαστε. Και επειδή οι Έλληνε συνεχίζουν και βιώνουν μια δύσκολη πραγματικότητα, και επειδή ο Ελληνισμό περνάει μια κρίση, σε αυτήν εδώ ακριβώ την κρίση, αναμετριόμαστε. Ο καθένα έκαστο εφού ε, 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 τάχθη, δίνει τον καλύτερό του εαυτό, μην περιμένοντα την παραμικρή ανταμοιβή. Η ανταμοιβή έρχεται στο μέλλον, όταν δεν θα υπάρχουμε, όταν θα είμαστε μνήμες, απλές μνήμες, χαραγμένες σε κάποια πλάκα ή και πουθενά. Γιατί είμαστε από την αυγή της ιστορίας μας εκείνοι που έχουμε πεπρωμένο να κερδίσουμε, να νικήσουμε και να επικρατήσουμε, να διαφωτίσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε τις ιδέες του ελληνισμού που αυτές ομοίως βάλλονται στο σημερινό wok κόσμο. Γιατί είμαστε παραδύναμοιν τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν τις δινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.